Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, μιλώντας στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, χαρακτήρισε την απόφαση της Χάγης εντυπωσιακή για τη συντομία της και την καθαρότητά της, αλλά και καταπελτική σε κάθε μορφή αποικίας και καταλήπω αποικίας. Όπως ανέφερε, θα ετοιμάσει γνωμοδότηση για την απόφαση της Χάγης προς την κυβέρνηση, η οποία θα περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα κατά πόσο είναι λογικό να υπάρχει το κατάλοιπο της απεικιοκρατίας και θα συνοδεύεται από εισηγήσεις και συστάσεις. Όπως. Συζητήσεις που γίνονται για την μη στρατιωτική ανάπτυξη των βάσεων, που εκλαμβάνουν ως δεδομένα διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα το κυρίαρχο των Βρετανικών βασιών. Την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχολίασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι κάτι που χρήζει μελέτης. Είναι μια γνωμάτευση. Και δεν είναι μόνο το ότι απλά χρήζει μελέτης, είναι και αν και κατά πόσον και πότε εγείρεση, αν δικαιολογείται έναν άλλο έτοιμο. Ως ιστορική χαρακτήρισε τη γνωμάτευση ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά όπως και η κυβέρνηση περιμένει την ανάλυση της Γενικής Εισαγγελίας. Σωστά ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι η νομική υπηρεσία θα μελετήσει πολύ σοβαρά την απόφαση αυτή, με την αντικειμενική νομική συμβουλή που θα δοθεί στην κυβέρνηση και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πρέπει να αξιολογηθεί και να αποφασιστεί ο πολιτικός χειρισμός του θέματος. Ως νομοδότηση με τεράστια σημασία και προφανώς σοβαρές προεκτάσεις και για την Κύπρο, τι χαρακτήρισε το ΑΚΕΛ. Δεδομένου ότι και η ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε με απόσπαση μέρους των εδαφών μας από τη Μεγάλη Βρετανία, η σημασία της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου για την Κυπριακή Δημοκρατία θεωρείται αυταπόδεικτη, χωρίς όμως να παραγνωρίζονται και οι διαφορές. Το Δίκο τονίζει πως ανοίγει ο δρόμος στην Κυπριακή Δημοκρατία για να προσπαθήσει να απαλλαγεί από το αποικιοκρατικό κατάλοιπο των Βρετανικών βάσεων. Ενώ πολύ σημαντική κρίνει την απόφαση και η ΕΔΕΚ. Η απόφαση καταρρύπτει τη Βρετανική προσπάθεια να προσδοθεί νομιμότητα και κυριαρχία στις Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Να εκμεταλλευτεί την ιστορική συγκυρία, καλούν την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.